Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις για όλους τους χαρακτήρες της σειράς, και αυτό ισχύει βέβαια και για την Βασιλική που υποδίεται η Μαριλίτα Λαμπροπούλου, με το μέλλον της στο δεύτερο κύκλο να διαφοροποιείται από αυτά που ήδη γνωρίζουμε. Η Βασιλική βρίσκει ξανά δουλειά, και ο Μαθιός θέλει να επισημοποιήσει τη σχέση τους. Κάπως έτσι το χωριό παίρνει φωτεία, καθώς τα νέα για το ζευγάρι περνούν από στόμα σε στόμα και καταλήγουν στον Νικηφόρο. Η Βασιλική βέβαια δεν είναι έτοιμη για όλο αυτό που συμβαίνει, και δεν ανέχεται όλα τα σχόλια που ακούγονται. Εν τω μεταξύ τα δεδομένα που ήθελαν την Βασιλική να πεθαίνει ανατρέπονται, σύμφωνα με όσα είπε ο Γιάννης Νταλιάνης, σύζυγος της Μαριλίτας Λαμπροπούλου, καθώς επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος κύκλος της σειράς θα περιλαμβάνει και τη Βασιλική. Η σύζυγός μου έχει μια πολύ σημαντική παρουσία στον σασμό. Είναι πολύ σημαντική η ερμηνεία της εκεί, το έχει ψάξει βαθιά, είναι πολύ όρημη και τη θαυμάζω. Δεν μου αρέσει να πενεύω εγώ τη σύζυγό μου, αλλά πέρα από τη σχέση που έχουμε, έχει κάνει κάτι πολύ σημαντικό, και από ό,τι ξέρω θα συνεχίσει και του χρόνου στον σασμό. Η σειρά έχει ξεφύγει αρκετά από το βιβλίο, κρατάει το πνεύμα του, αλλά αλλάζουν πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά είναι η παρουσία της Βασιλικής στον δεύτερο κύκλο, είπε ο Γιάννης Νταλιάνης. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.